Καλησπέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα παίξουμε τον Dungeon Born. Το Dungeon Born είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι adventure, μπαίνει solo ή με party και εξερευνείς dungeon. Φαρμάρεις. Είναι και PvP και solo όπως προείπα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις να αντιμετωπίσεις και τα τέρατα, τα bosses κτλ. Αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες. Καθώς όταν κάνεις spawn, υπάρχει πιθανότητα από πάνω σου ή δίπλα σου ή κοντά σου να κάνεις spawn και άλλος παίκτης. Και να σε σκοτώσει και να σου πάρει το loot. Επίσης, όταν πεθαίνεις στο dungeon, κάνεις όλο το loot σου, όλο το gear σου δηλαδή, και ξεκινάς από μηδέν. Αυτό είναι λίγο ψυχοφθόρο μέχρι να μπει στο τρυπάκι να καταλάβεις πώς και τι δουλεύει και τι πρέπει να κάνεις. Να δουλέψεις λίγο με την οικονομία, λίγο τι κουβαλάς πάνω σου κτλ. Κάλλιστα μπορείς να μπει σε ένα πάρτι και εκεί που φαρμάρεις και έχεις λες: Α, ωραία, καταφέραμε τον dungeon, ρε παιδί μου, έχουμε τον gear μας κτλ. Κάλλιστα μπορείς να σκοτώσουν και να πιάσεις όλο το loot σου και να αρχίζεις να βρίζεις. Γι' αυτό καλό να παίζεις με φίλους ή solo αν είσαι hardcore και το λέει η ψυχούλα σου. Γενικά είναι σε early access το παιχνίδι, θέλει δουλίτσα ακόμα για κάποια classes, συγκεκριμένα το Assassin. Με τους Assassin έχω μεγάλο θέμα, δηλαδή είναι OP. Και η Cryomancer, αυτή που η μάγη με τον πάγο. Αυτά μέχρι στιγμής, πάμε στο game να δούμε τι λέει και να περάσουμε καλά. Λοιπόν, εγώ έχω φτιάξει εδώ πέρα έναν Death Knight, αν θυμάμαι καλά. Αλλά για το βίντεο θα φτιάξουμε καινούριο χαρακτήρα. Έχουμε εδώ πέρα Fighter, έχουμε Priest, έχουμε Rogue, Assassin κοινός. Έχουμε Pyromancer, μάγος, δηλαδή πως τα σπέλτρε φωτιάς, Death Knight αυτό που έχω φτιάξει εγώ. Cryomancer, μάγος που ασχολείται με το έχει σπέλ πάγου κτλ. Swordmaster και Druid. Και αυτό θα έχει φάση. Εντάξουμε έναν μάγο της φωτιάς. Δεν πιστεύω να είναι καλή επιλογή. Επιλέγουμε αυτό, select. Έχουμε κάποια... Μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο. Όνομα αυτό φαίνεται πιο badass. Πράσινα μάτια, μαλλιά. Εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο, να τον κάνω καραφλό. Έτσι. Μοιάζει λίγο με τον Kratos. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω αυτό μου βγάζει. Εκεί. Είμαστε ή δεν είμαστε. Και ναι, αυτός είναι ο χαρακτήρα μας. Να παίξουμε ένα solo. Εδώ πέρα επιλέγεις τι θα παίξεις, που θα παίξεις, classic. Gear score. Πάμε εδώ, στο casual, να δούμε τι παίζει. Και αυτοί είμαστε εμείς, εδώ πέρα με το ραβδί μας. Έχουμε torch με το chi. Κάτι πάτησα εγώ εδώ πέρα, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Θα λουτάρουμε. Τρέκ, δεν μας χρειάζεται, αλλά... Λουτάρουμε τα πάντα, είπαμε. Αυτά τα βάζω τα σπάζ για να λουτάρεις gold. Μάλιστα, αυτή η πότηση φανταστώ δεν είναι καλή. Ένα πνεύμα βλέπω εδώ. Πέθανε, έδωσε ο Θεός. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι πολεμάμε με τα... Πολεμάμε. Πολεμάμε με τους υπότες, αλλά... Καλή φάση. Ήταν φάντασμα, τελικά. Αυτά τα λουτάρεις και τα πουλάς στον έμπορα μετά. Έχει και άλλο εδώ πέρα φάντασμα. Φανταστικά. Το ετοιμάζεις το σπέλ σου, με χαρά. Ετοιμάζεις πάλι. Για το που βουνάς. Το σκοτώσαμε και αυτό. Λίγο προσοχή γιατί βλέπετε το life μου έχει πέσει ήδη. Και... Καλό είναι να παίζουμε με αυτά. Α!
Α, παλαιόμαι και αυτά, δεν το ξέρα. Σκοτώσαμε. Και τώρα από ό,τι καταλάβατε πήγαμε χωρίς... χωρίς μάνα. Αυτό είναι κακό. Αλλά το ότι το spell κάνει τόσο damage, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το σκοτώσαμε, αλλά με τι κόστος, δεν μπορούμε να πεθάνουμε. Ακούω από πάνω τον υπότι. Άμα το στανιό μου. Α. Πεθάναμε. Φορτώνει. Αμάν. Κλείς την πόρτα. Μ' αρέσει το animation του potion που πίνεις. Καλή φάση. Ας λύνει λίγο τα χέρια. Κι άλλο... Κι άλλο στη μαλακία, δεν ξέρω τι είναι. Σκότωσε, λέει. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλουμε λίγο δουλίτσα ακόμα. Να δούμε πώς θα το κάνουμε να δουλέψει. Δεν λίγη προσοχή, να μην πας δηλαδή στα ταγάρι. Κατάλαβες τι εννοώ. Λίγο τακτική. Εγώ πάω στα ταγάρι. Γι' αυτό πρέπει να σημείς αποτυχάνω. Τώρα είμαστε level 1, δεν έχουμε gear, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε τα απολύτως βασικά. Δηλαδή ούτε armor ούτε τίποτα. Όταν λέμε τα απολύτως βασικά, τίποτα βασικά. Ξεχάσει το. Δεν πρέπει να επιβιώσει το dungeon. Τώρα αυτό πώς το καταφέρουμε δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα καθόμαστε λίγο πίσω, είμαστε μάγοι. Κάπως θα γίνει. Στην ουσία όταν φορτώνεις το staff σου και μπορείς να κάνεις damage, αλλιώς δεν έχει ενέργεια και δεν έχει νόημα. Τώρα είμαστε κομπλέ. Καλό! Firing. Άου. Πάμε και εδώ. Το λούταραν, δεν πειράζει. Φουτάρω. Καλό. Πήραμε ένα staff, καλό.
και το E, μπορεί να κάνουμε αυτό. Το σπρώχνεις μακριά τους εκτός και κάνεις λίγο damage. Βγάζει το λούταρε. Τι γεμίζω. Πατήσαμε. Πεθάναμε όλοι. Θα πάρεις να έχει το life του πάνω. Να ξέρω τι βαράω. Θα φάγαμε παπέσικα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κάτι καλό έχει αυτός. Να δούμε τι είναι. Θέλω να φύγω τώρα, δεν θέλω να φύγω. Θέλω να λουτάρω. I want to loot. Κάτι καλό μου πέταξε εδώ πέρα, να το δούμε. Φαντάζομαι για να προχωρήσεις στο επόμενο, να πολεμήσεις κάποιο boss, πρέπει να φαρμάξεις περισσότερο. Να βλέπεις και level, να έχεις καλύτερα stats. Αυτό. Magic Rush, Golden Slash. Πολύ καλό φαίνεται, θα το σκοτώσουμε. Τι... Ωραία, άφησε αυτό. Πάρε αυτό για να το πουλήσεις. Get out quickly. Δεν ξέρω πώς και από πού. Μόνο ξέρω πώς.
Έλα, μπορώ, το έχω. Yes. Και την κάναμε. Ήρθαμε το lobby, καταφέραμε να το σκάσουμε. Επιτυχία. Πήγαμε 3 level. 4 level. Ανέβηκε το life μας. Ένα point. Το wheel. Πήραμε και 40 gold. Merchant. Αυτά για να μην τα χάσεις. Τα βάζεις εδώ για να μπορείς να κάνεις δουλειά σου. Και μπορείς να αγοράσεις και στάσεις εξτρά με τον gold σου. Καλή φάση. Αφού είδαμε πως είναι να παίζεις όλο το Dungeon Board, είχαμε και πάρτι. Πολύ καλή φάση. Θέλει λίγο συνεργασία. Με το loot είχα ένα θέμα. Τυπού ότι, οκ, ανήκαν σε ντούκια η δική μου, αλλά και εγώ. Αλλά είναι με πατή σε πατώ, δηλαδή όποιος προλάβει το πήρε το loot. Ας το θέλω να έχει π.χ. σε κάθε σεντούκι που ανοίγει, για κάθε παίκτη ξεχωριστά να έχει τη συγκεκριμένα loot. Θα πάρεις περισσότερο. Αλλά κατά τα άλλα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο γκριντάρεις αφάνταστα, φαρμάρεις και βρεις καλύτερο gear και πολεμάς καλύτερα bosses και προχωράς στο παιχνίδι. Και έχουμε δει μόνο ένα μικρό ποσοστό του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. Και να τονίσω ότι είναι σε early access, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται στην πορεία. Οπότε δοκιμάστε το. Είναι ο δεράς στο Steam, θα αφήσω και link στην περιγραφή για να το δοκιμάσετε. Λοιπόν. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα share, ένα sub, ένα comment με την άποψή σας και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και αντίο.